Now we're turning the page on a decade of war. Σημαντικές μειώσεις στις δαπάνες για τους εξοπλισμούς ανακοινώνει ο πρόεδρος Ομπάμα. And as the transition in Afghanistan continues, more of our troops will continue to come home. The size and the structure of our military defense. Όπως φαίνεται, η αμερικανική κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μειώσει τα ποσά που δίνει στους εξοπλισμούς, κυρίως στις χερσαίες δυνάμεις. Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων θεωρεί ότι η στροφή αυτή οφείλεται κυρίως στις μεγάλες επιτυχίες που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Λιβύη, στη Συρία, καθώς και σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπου απέδειξαν ότι μπορούν να αποσταθεροποιήσουν τα καθεστώτα χωρίς να χρησιμοποιήσουν τις χερσαίες δυνάμεις και φυσικά χωρίς να έχουν τις απώλειες που συνήθως έχουν. We'll be able to ensure our security with smaller conventional ground forces. Τα ποσά τα οποία προτίθεται να ξοδέψουν στις αμυντικές δαπάνες είναι σημαντικά μικρότερα από αυτά που ξόδεψαν την τελευταία δεκαετία, χωρίς όμως, όπως λέει ο πρόεδρος Ομπάμα, να αλλάξει η μαχητική ισχύ της χώρας του. Βέβαια, αυτά δείχνουν σαν τα ελληνικά μαγικά, δηλαδή ενώ μειώνουμε τις δαπάνες για τους εξοπλισμούς, η μαχητική ισχύ παραμένει πάντα η ίδια. Is going to maintain our military superiority with armed forces that are agile, flexible, and ready for the full range of contingencies. Φυσικά, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για τους εξοπλισμούς θα δοθεί σε εναέρια συστήματα, όπως για παράδειγμα τα μη επανδρωμένα οχήματα, unmanned aerial vehicles, τα οποία χρησιμοποιούν είτε για τις εκτελέσεις των τρομοκρατών, είτε ακόμη για οποιαδήποτε άλλη επιδρομή. Ασφαλώς και είναι πολύ ευκολότερο να χρησιμοποιήσει κανείς τέτοια συστήματα, διότι έτσι δεν τίθεται σε κίνδυνο κανένας από τους στρατιώτες και όταν δεν επιστρέφουν φέρετρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχουν και πολιτικά προβλήματα. Ασφαλώς βρισκόμαστε σε μια αλλαγή του παγκοσμίου δόγματος που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των άλλων υπερδυνάμεων, ιδιαίτερα της Ρωσίας, η οποία παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών από τις χερσαίες δυνάμεις σταθεροποίησης που χρησιμοποιούσαν σε διάφορες χώρες στα εναέρια συστήματα και κυρίως στα διαστημικά συστήματα. And I firmly believe, and I think the American people understand, that we can keep our military strong and our nation secure with a defense budget that continues to be larger than roughly the next 10 countries combined.